Νέες λεπτομέρειες από τον βιασμό της 29χρονης Αλγερινής από τον Αφρικανό και τη Βουλγάρα σύντροφό του στην Πατησίων έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Όπως προέκυψε από τις έρευνες των αρχών, το ζευγάρι των αλλοδαπών ήταν όχι μόνο ιδιαίτερα σκληρό, αλλά και ψύχρεμο. Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί τους χτύπησαν την πόρτα, εμφανίστηκαν ατάραχοι. Επιχείρησαν να τους πείσουν ότι οι φωνές οφείλονταν σε τσακωμό για να τους ρίξουν στάχτη στα μάτια, πιστεύοντας ότι θα αποχωρήσουν. Χαρακτηριστική η στάση της Βουλγάρας, η οποία ακόμα και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμά τους, κρατούσε σφιχτά από το χέρι το θύμα για να μην ξεγλιστρήσει και προσπάθησε να τους διώξει λέγοντας: «Όλα καλά, παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Απλά τσακωνόμασταν». Οι έμπειροι αστυνομικοί φυσικά δεν πίστηκαν και αμέσως έβγαλαν έξω την κοπέλα. Στο ισόγειο όπου την οδήγησαν με δάκρυα στα μάτια, μίλησε για το βιασμό της και κατέρευσε.